Σε ελληνικό τοπίο θύμιζε σήμερα ο ουρανός της Λάρισας, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, κάνοντας άπαντες να απορούν και να αναρωτιούνται όπου προέκυψε αυτή η απόκοσμη εικόνα. Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στον Εύρο έχουν δημιουργήσει ένα απόκοσμο τοπίο με τους ανέμους να πνέουν βόρειο-ανατολική, φέροντας τους καπνούς μέχρι και τον ουρανό της Λάρισας, με τον ήλιο να κρύβεται κυριολεκτικά πίσω από τους καπνούς. Το φαινόμενο αυτό που εμφανίστηκε σήμερα και πραγματικά τρόμαξε πολύ κόσμο, οφείλεται στους ισχυρούς βόρειο-ανατολικούς ανέμους. Αν κάποιος δει τη θέση περιοχής του Εύρου που έχουμε τις φωτιές, ακριβώς βόρειο-ανατολική είναι η κατεύθυνση αυτής της εθάλης. Δεν τη λέω εθαλομίχλη, γιατί δεν είναι χαμηλά, είναι εθάλη, είναι κάπνα που ταξιδεύει εξαιτίας του ισχυρού ανέμου. Το πρωί, μάλιστα, οι καπνοί είχαν επηρεάσει και τη Μαγνησία, φτάνοντας σχεδόν να καλύπτουν όλη τη Θεσσαλία. Το πρωί είχε αρχίσει να επηρεάζει την μισή Μαγνησία και την Εύβοια μέχρι την Κίνη. Από εκεί και πέρα όμως, αφενός η ισχυρή άνεμη, αφετέρου που όσο προχωράει αραιώνει φυσικά η κατάσταση, έφτασε πριν από περίπου 1,5-2 ώρες να καλύπτει ολόκληρη σχεδόν τη Θεσσαλία, να καλύπτει ολόκληρη σχεδόν την Ήπειρο και μάλιστα έχει φύγει και προς τη μεριά της Ιταλίας. Πιθανόν να έχει φτάσει τώρα και στον Τάραντα, στο Τακούνι δηλαδή της Ιταλίας, πιθανόν να έχει φτάσει η φωτιά. Ο μετεωρολόγος Φάνης Τακούδης εξηγεί τέλος πως δεν είναι ένα περίεργο φαινόμενο αυτό, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στον Καναδά, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την Ιρλανδία και την Ισπανία. Δεν είναι περίεργο αυτό. Θυμίζω ότι έχει συμβεί το ίδιο και με τις φωτιές του Καναδά, που κάποιες ποσότητες εθάλης, έφτασαν και στα παράλια της Ιρλανδίας, στα δυτικά παράλια, όπως και στα βορειοδυτικά παράλια της Ισπανίας.